Γιατί η Ελλάδα μεγαλουργεί μόνο όταν είναι ενωμένη. Μόνο όταν είναι μονιασμένη. Μόνο όταν είναι αγαπημένη και μόνο όταν πατάει στις δικές της δυνάμεις. Δυνάμεις οι οποίες είναι διασκορπισμένες και η μόνη φωνή που ακούγεται εκεί πέρα μέσα που προσπαθεί να τους ενώσει είναι του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, του κυρίου Βασίλη Λεβέντη, με τον οποίο με συνδέει και φιλία και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε και στην εκπομπή σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Συρίγκο, τι κάνετε? Καλή σας εβδομάδα. Να είστε καλά, παρομοίως. Φωνή βόντος εν τη ερήμο εχθές. Εντάξει, όχι, τόνισα ότι τα δύο κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, έχουν 5-6 τρελούς το κάθε κόμμα που αγαπάνε πολύ την καρέκλα με εξουσιομανία και οι οποίοι εμποδίζουν την δημιουργία αυτής της κυβέρνησης ευρέως πέλματος, την εμποδίζουν γιατί του λένε του Μητσοτάκη οι 6 τρελοί, οι δεξιοί, γιατί να πάμε να κάνουμε μια κυβέρνηση με το Τσίπρα για την Ελλάδα. Εδώ μας συμφέρει να καταρρεύσει ο Τσίπρας, ο λαός εμάς τα φέρει. Δεν υπάρχει άλλος, του λένε. Δεν σε συμφέρει, του λένε, να πας να κάνεις κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Σαν σε συμφέρει να πάει ο Τσίπρας στην Ελλάδα στο κρεμό και να ανέβεις εσύ. Οι άλλοι τρελοί, οι άλλοι του Τσίπρα, οι απέναντι, του λένε ότι εμείς 60 χρόνια κάναμε να πάρουμε την κυβέρνηση. Τώρα θα πάμε να την παραδώσουμε. Όσο πάει, μέχρι τέλους, και όπου πάει. Λοιπόν, είναι ακριβώς 6 θερμοκέφαλοι στο ΣΥΡΙΖΑ και 6 στη Νέα Δημοκρατία που εμποδίζουν τους αρχηγούς, οι οποίοι αρχηγοί, θέλω να πω, όταν τους συνομιλώ και με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη κατηδίαν, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν είναι. Αυτά είναι εγκλωβισμένοι στα κομματικά τείχη. Έχουν ανατραφεί, έχουν γαλουχηθεί με το να είναι όμοιροι ενός θλιβερού και νοσηρού περιβάλλοντος. Είναι έτσι, είναι. Το περιβάλλον αυτό τους πήγε στην ηγεσία, το περιβάλλον αυτό τους κατευθύνει. Δεν είναι ελεύθερες προσωπικότητες, ούτε πολιτικοί ελεύθεροι και με πρωτοβουλία, είναι όμοιροι οι άνθρωποι. Αυτό καταλαβαίνω. Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Λεβέντη, για αυτή τη στιγμή? Πιστεύω ότι θα έρθει οριακά, ήδη εχθές δύο παρουσιάστησαν που τους λένε προδότες, η Κατριβάνου και η Βαγενά. Τη Βαγενά λέει ότι την κυνήγαγε ο ίδιος ο Τσίπρας στους διαδρόμους να ψηφίσει και τη Κατριβάνου δεν ψήφισε. Μάλιστα. Το κόφτη και το υπερταμείο. Δεν τα ψήφισε η Κατριβάνου. Την άλλη τη Βαγενά θα είναι κι άλλοι, κι άλλοι θα είναι, οι οποίοι θα παραιτηθούν τις προσεχείς ημέρες, πιστεύω. Δηλαδή μπορεί να ψηφίσανε χθες για να μην ονομαστούν προδότες, αλλά μπορεί, ας πούμε, αύριο μετά από 3 μέρες να παραιτούνται, να φεύγουν, να λένε δεν ήξερα, ήταν 7.500 σελίδες, δεν διάβασα, δεν πρόλαβα. Κάποτε νομίζω το είχε πει ένας υπουργός αυτό, ότι ήταν 5.000 σελίδες, πότε να τη διαβάσω, και τον κοροϊδεύανε. Ο Χρυσοχοίδης. Ο Χρυσοχοίδης, βεβαίως. Ναι, το τραβάνε οι ίδιοι, τα λούζονται ίδιοι. Τώρα ήταν 7.500. 7.500, πού να τα διαβάσεις? Εσύ, κύριε Πρόεδρε, μπόρεσες να τα διαβάσεις? Μπα, ένας δικηγόρο είχα εκεί που τα κοίταζε και μου έλεγε, Παναγία μου, όσο που τα διάβαζε, εξ αρχής εμείς είχαμε βγάλει το συμπέρασμα, επειδή είχαμε την πληροφορία από τις Βρυξέλλες, ότι όπως το στείλανε το κείμενο για το κόφτη και για το υπερταμείο, δεν αλλάξαν ούτε ένα νι, ούτε ένα σίγμα, ούτε ένα κέρ. Δηλαδή τα υπογράψανε όλα σαν ξεβρακωθήκανε, δηλαδή, ο Τσίπρας. Δηλαδή. Ξεβράκωμα χειρότερο και από Σαμαρά, το παλιό. Και από τον Βενιζέλου. Του Βενιζέλου τα ξεβρακώματα ήταν μικρότερα από του Τσίπρα. Αφού είχα λοιπόν την πληροφορία ότι ό,τι στείλαν οι άλλοι υπέγραψε, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι, τι να πω, ας πούμε, είναι από εκεί και μετά. Εντάξει, τώρα υπογραφήκανε τα μέτρα.
Η επόμενη κανένα... μέρα ποια είναι, υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον κόσμο. Δεν θα τηρηθούν, δεν θα τηρηθούν δεν αυτά θα τηρηθούν. Δεν θα τηρηθούν, γιατί είναι η κοινωνία, ένα 25% της κοινωνίας δεν πληρώνει φόρους καν. Είναι εξαθλειωμένη. Δηλαδή σου έρχεται το χαρτάκι και ούτε το λογαριασμό τους κλείσει μέσα. Θα τους κλείσει μέσα. Μετά και οι άλλοι που πληρώνουν, πληρώνουν κόβοντας από την ταβέρνα, κόβοντας από το αγγλικά του παιδιού, δεν θα το στείλουν αγγλικά. Από μια εκδρομή, από ένα ρούχο καινούριο. Δηλαδή μειώνεται η ζωή του Έλληνα, η ποιότητα, μειώνεται, πνίγουν τον Έλληνα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά οι άλλοι θέλουν... Εμείς τι έπρεπε να κάνουμε. Ναι, λοιπόν, αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, να κάνουμε μια κυβέρνηση 250 εδρών, 250 έδρες, η οποία, να πούμε στους ξένους, είναι η τελευταία μας ελπίδα να μείνουμε στο ευρώ. Βοηθήστε κι εσείς. Και τι θέλουμε από εσάς, τα ομόλογα αυτά των 10 πρώτων ετών να πάνε πιο πέρα με μηδέν επιτόκιο. Βέβαια. Ώστε τα λεφτά αυτά να τα ρίχνουμε εντός Ελλάδος. Μη μας πνίγετε, γιατί ο κόσμος ήδη δεν θέλει την Ευρώπη. Και θα έχουμε ανάποδα συναισθήματα μετά και συμπεριφορές. Εκρήξεις θα έχουμε. Λοιπόν, βοηθήστε αυτά τα λεφτά να τα βάζουμε εδώ μέσα. Πάλι είναι δύσκολο. Πάλι είναι δύσκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κόβοντας βέβαια δεύτερες συντάξεις, τρίτες, γιατί έχουμε και 300... Αυτό σας ακούω που το λέτε, και όσες φορές πάτε να το πείτε, σας διακόπτουν. Θέλω να σας το ακούσω να το πει, τι ακριβώς γίνεται με αυτές τις συντάξεις και με τη Βουλή τι ακριβώς γίνεται. Θα σας πω, έχουμε 330.000 τρίπλο συνταξιούχους, παίρνουν τρία κύρια ταμεία. Και έχουμε και 1.150.000... δίπλο συνταξιούχους, δύο κύρια ταμεία. Δίνανε οι άνθρωποι σε δύο ταμεία. Ναι, βεβαίως. Και δίνανε, δεν λέω ότι δεν δίνανε, αλλά δεν υπάρχει κράτος του κόσμου άλλο που να παίρνει δύο συντάξεις ή τρεις συντάξεις οι άνθρωποι. Κανένα. Αν μου βρείτε ένα κράτος, πηγαίνετε από Αυστραλία μέχρι Ρωσία. Και άμα βρείτε έναν άνθρωπο να παίρνει δύο ή τρεις συντάξεις, να μου περάσετε χαρκά στη μύτη. Νομίζω ότι αυτοί που χρειάζονται σήμερα βοήθεια δεν είναι αυτοί με τις δύο και τις τρεις συντάξεις, ναι, αλλά αυτό είναι, λέω, είναι προτείνουμε μικρός... λοιπόν να συγχωνευθούν όλες οι συντάξεις σε μία. Σε μία των πολιτών. Και να μην είναι καμία πάνω από 1.500 ευρώ, γιατί τώρα ο Κατρούγκαλος άφησε 3.078 ευρώ. Να είναι ανώτερη. Ναι, η ανώτερη. 3.078. Ξέρεις τι είναι τώρα να είσαι συνταξιούχος στο καφενείο και να παίρνεις 3.078 και να είναι ένας νέος 40 χρονών με δύο παιδιά στο Βερόπουλο και να παίρνει 400 ευρώ. Να, τόσο παίρνει. Τόσο... Τώρα αν μα πας στο Βερόπουλο θα σου πει part-time, θα δουλεύεις 5 ώρες την ημέρα θα σου πει, ναι, και σου δίνει 400 ευρώ. Δεν επιτρέπεται ο οικογενειάρχης να παίρνει 400 ευρώ και ο συνταξιούχος 3.078. Μετά έχουμε 80.000 συντάξεις πλουσίων. Τι εννοώ πλουσίων, δηλαδή που έχουν ενίκια, καταθέσεις, τόκους. Παίρνω λοιπόν εγώ 10.000 ενίκια το μήνα. Ναι, θα πάρεις και το 1.800 τη σύνταξή σου κατά το Κατρούγκαλο. Μάλιστα. Γιατί να το πάρεις. Σε κράτη όπως ο Καναδάς ή η Αυστραλία τα έχουν κόψει αυτά. Και τα έχουν κόψει για να βοηθούν τους φτωχότερους ανθρώπους, τους μονογονικές, τους αναπήρους, τους πολυτέκνους. Υπάρχουν ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού που αληθινά δυστυχούν. Και δεν μπορούμε, ας πούμε, να δίνουμε σε αυτόν που παίρνει 6.000 από ένα μαγαζί νίκη να του δίνουμε και το 1.800. Δεν μπορούμε. Και τι να το κάνει 70 χρονών. Ναι, τι να το κάνει, τι να το κάνει. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα μπορούσαμε λίγο να τα κοιτάξουμε. Να τα κοιτάξουμε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τα κοιτάνε, δεν τα κοιτάνε, τα πάνε οριζοντίως. Δεν θέλουν να θίξουν τους βολεμένους τους. Και γι' αυτό ό,τι στέλνουν οι ξένοι λένε ναι. Οι ξένοι ούτε τους νοιάζει τώρα αν η μονογονική μάνα με 300 ευρώ μεγαλώνει δύο παιδιά. Εχθές με πήρε ένας ανάπηρος από την Κέρκυρα, ο κύριος Λευτέρης, μάλιστα μου με παρακάλεσε να μην το πω στη Βουλή και... μου είπε με 335 ευρώ, με 335 ευρώ είναι 82 ετών και 85% αναπηρία. Μάλιστα. Και καλείται αυτός με 335 ευρώ να πληρώνει και τα φάρμακά του. Και έχω γίνει, λέει, της γειτονιάς εδώ ρεζίλη,
πότε να μου δίνει 10 ευρώ η γειτόνισσα, πότε να μου δίνει ο απέναντι, να μου στέλνουν φαγητό. Να, δηλαδή, βέβαια τώρα τα γερόντια πρέπει να τα κοιτάξετε λιγάκι. Αυτό είναι δυνατό αυτός ο άνθρωπος Βουλή, έχει προσφέρει στην κοινωνία. Είπα στη Βουλή που λες κύριε Συρίγο μου, πριν ψηφίσετε το σημερινό, τώρα λέω εδώ να ψηφίσουμε πρόεδρος Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, μητροπολίτες, 50% κάτω η μισθή. Ψηφίστε λέω αυτό και μετά ψηφίζω και εγώ αυτά που θέλετε εσείς. Αντρίκια η Βουλή, αν έχει αντρισμό λέω, να κατεβάσει 50% τους μισθούς όλων των αρχόντων και μετά από και μετά να ψηφίσω και εγώ αυτά που θέλετε. Αυτό θα πει αντρίκια Βουλή. Αλλά δεν είναι αντρίκια λέω η Βουλή, το είπα ευθέως, μέσα στο YouTube να δείτε την κουβέντα μου, την άκουσα όλη η Ελλάδα. Πρώτα θα κόψετε τους μισθούς τους δικούς σας από 7.000 το μήνα να το πάτε 3,5 και μετά θα καλέσετε την άλλη να της κόψετε το ΕΚΑΣ ή τον αλλονού να του κόψετε τα 300 ευρώ. Και δεν μίλαγαν. Να πούμε παρακυνηγάγανε τη Βαγενά και τη Κατριβάνου να τους κάνουν μασάζ να ψηφίσουν και τους έλεγε ο Τσίπρας μη στενοχωρήστε, σε λίγο θα έρθουν λεφτά, σε λίγο θα έρθει ανάπτυξη, σε λίγο θα έρθει... Κοροϊδεύαν τους βουλευτές. Με τους υπαλλήλους της Βουλής και εκεί σας έχω ακούσει πολλές φορές. Και εκεί ένα χάλι είναι. Αργόμισθοι περισσότεροι δεν πάνε. Δεν πάνε. Ούτε ξέρεις ένα χάλι. Μες στη Βουλή είναι 1500 άτομα. Τώρα τι κάνει ο καθένας. Άκουρε τι κάνανε. Για ποιο λόγο φτώχεια είναι 1500 άτομα στη Βουλή. Ναι, μες στη Βουλή. 14 είναι... μισθούς παίρνουν ακόμα. Ναι. Είναι έσχος. Αυτά είναι τα προστατευόμενα ιερά τέκνα. Είναι αυτά τώρα. Και είναι παλαιών βουλευτών και πρωθυπουργών, ανήψια, παιδιά, συγγενολόγια, γειτονόπουλα, ξέρεις, όλη τη φαμίλια. Γκόμενες είναι στις τεκεροτιάριδες εσείς. Καλά, για τις γκόμενες δεν το κουβεντιάζουμε. Για τις γκόμενες όλες εκεί μέσα είναι. Δηλαδή φαίνονται ότι δουλεύουν. Είναι γραμμένες στα Μητρό ως εργαζόμενες. Μάλιστα. από το υπάρχει κάποια ελπίδα ανάπτυξης, υπάρχει τρόπος. Εγώ πιστεύω ότι τώρα θα καταρρεύσουμε σιγά σιγά, στεγνώνει η αγορά εντελώς. Και τα λεφτά που λένε ότι θα έρθουν θα πάνε και τα 10 δις που λένε να δώσουν οι ξένοι. 5,5 είναι η δόση του Ιουνίου. 5,5 είναι η δόση του Ιουνίου, 4,5 μένουνε, 82 χρωστάμε προς τα μέσα, 82 χρωστάμε. Κάθε μήνα 2,5 δις είναι η μαύρη τρύπα που αυξάνει από τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή η Ελλάδα είναι, αν δεν έρθουν επενδύσεις, γιατί εγώ τα 250 της έδρες, την κυβέρνηση δηλαδή των 250, γιατί θέλω. Για να έρθουν επενδύσεις πια. Σε μια τέτοια κυβέρνηση δεν μπορεί να βλένε οι επενδυτές, δεν εμπιστευόμεθα, ούτε μπορεί να εμπιστευτεί για Brexit. Αυτή είναι το πάθος μου για να φύγει. Αυτή η οικουμενική είναι για να φανεί εικόνα πολιτικής ομαλότητας, οπότε οι αγορές να υποχρεωθούν να έρθουν και στην Ελλάδα. Ενώ τώρα ακούν Ελλάδα και παίρνουν δρόμο. Οι χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν πάει στη Βουλγαρία, στα αυτές. Σκόπια, στην Αλβανία, αυτές δεν πρέπει... Όσο αυξάνονται οι φόροι, δεν θα έρχονται αυτοί. Ναι, αλλά αν θα έρθουν αυτοί όλοι θα πέσουν οι φόροι. Εντάξει, γιατί δεν κάνει ένα... Μα δεν θα, αυτοί αφεύγουν περαιτέρω. Φεύγουν. Αντί να, βέβαια, καταθέσεις ας πούμε, εγώ δεν είπα στη Βουλή του Τσίπρα ότι αν μία μέρα αφήσεις το κάποιο ελεύθερο, θα σηκωθούν να φύγουν όλοι. Δεκάρα δεν θα μείνει. Για να καταλάβεις λέω, πόσο σε εμπιστεύονται και τι έχεις πετύχει. Τέλος πάντων, θα κάνουμε υπομονή κύριε Συρίγο μου, εγώ πάντα σαν Ένωση Κεντρών θα είμαι και όλη η Θεσσαλονίκη που είναι δίπλα μας, θα είμαστε παράγοντες ενότητας. Εγώ όπου δω το Μητσοτάκη, όπου βρω το Τσίπρα, τους παίρνω κατηδίαν και τους λέω μην είστε τρελοί, θα καταστραφείτε, βοηθήστε, αφήστε τους εγωισμούς, έχεις περιθώριο του λόγου του Τσίπρα να ξαναγίνεις πρωθυπουργός. Εγώ είμαι 65, εσύ είσαι 42. Έχεις περιθώριο. Βόηθα τώρα 2 χρόνια να σηκωθεί η χώρα. Να γίνεις και ήρωας ρε κορόιδο. Μην καταστρέφετε τη χώρα ρε παιδιά, γιατί έχεις 6 τρελούς ηλίθιους δίπλα σου που για την καρέκλα τα δίνουν όλα. Παλιά σκοπής αριστερούς, τρελούς.
και με κοιτάει. Το βλέπω στο βλέμμα του δηλαδή ότι ομολογεί, το ομολογεί. Αλλά είναι όμοιροι. Όμοιροι. Όταν το πήρε ο κίνος ο Αλαβάνος και του δώσε το δαχτυλιδάκι, που ήταν 30 τόσο χρονών, 32, όπως ήταν τότε ο Τσίπρας, ας πούμε, ένα άβουλο παιδί που δεν ήξερε από πολιτική λέξη. Καταλάβατε. Δεν είναι ένα... Εσείς θα συμμετείτε. Γιατί βάλαν τον Τσίπρα τότε? Γιατί ήταν όλοι Αλιγέροι. Παπαγιαννάκης, Παπαδημούλης, Λαφαζάνης, Κουβέλης. Ήταν 7-8 γέροι που δικούσαν το συνασπισμό τότε. Μάλιστα. Και θέλαν ένα νέο για να μπορεί το κόμμα αυτό να δείξει καλή εικόνα, να δεχθεί τα μιλιούνια του Πασόκ που κατέφταναν. Γιατί άρχισε μια ροή από το Πασόκ προς το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλαν λοιπόν να εξοραίσουν και την εικόνα τους, τότε βρήκαν τον Τσίπρα ως λύση. Καταλάβατε. Μάλιστα. Γιατί οι γέροι οι άλλοι ήταν αντιπαθείς. Ναι, τους είχαμε... Ναι, παρα... ναι, όλοι οι γέροι ήταν ο Θεός να σε φυλάει. Θα μπορούσατε να συμμετέχετε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν θέλω εγώ να συμμετέχω. Εγώ θέλω τώρα την Ένωση Κεντρών από 4 να την κάνω 14. 14 και 24 και να ναι. γίνει. Λέω και σήμερα, μετά... αν θα γίνει μία κίνηση για μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Εκεί θα βοηθήσω και δεν με νοιάζει να πάρω υπουργεία. Θα βοηθήσω ουσιαστικά να πιάσω, γιατί η κυβέρνηση δεν φτάνει. Μόνο πρέπει να γίνει ένα... όργανο κατεύθυνσης της κυβέρνησης, δηλαδή συνεννόησης των κομμάτων. Εκεί μπορώ να βοηθήσω χωρίς να διεκδικώ λάφυρα. Δηλαδή η θέλησή μου δεν είναι να βουτήξω υπουργεία όπως του Καρατζαφέρη, του Κουβέλη και τέτοια. Εγώ θέλω να γίνει αυτό, να σωθεί η χώρα και να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική ζωή μετά από 3-4 χρόνια. Αυτό θέλω. Να μην διαιωνίζουμε την κρίση. Καταλάβατε αυτό, και δεν διεκδικώ καρέκλες. Εγώ θέλω, το όνειρό μου είναι η Ένωση Κεντρών να μεγαλώσει, να γίνει μεγάλη, μήπως ξαναγυρίσει το κέντρο στην εξουσία με τίμιο πια τρόπο, διάφανο, με νέες συμπεριφορές, όχι αρχομανίες, με διάλογο, με συνεννόηση. Αυτά έχω μεγαλύτερα όνειρα, γι' αυτό δεν θέλω να αναλωθώ και να φθαρώ μέσα σε συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση. Αλλά επειδή είναι ανάγκη να γίνει αυτή η κυβέρνηση, αν χρειαστεί θα κάνω τα πάντα. Ό,τι μου ζητηθεί θα το κάνω, χωρίς να ζητάω τίποτα ούτε για τον εαυτό μου ούτε για κανέναν άλλον στην Ένωση Κεντρών, κύριε Συρικό. Η Θεσσαλονίκη, κύριε Πρόεδρε, έδειξε ότι σας αγαπάει και σας στηρίζει. Η γνώμη σας για το δήμαρχό μας ποια είναι? Κοιτάξτε, ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης δεν ξέρω, πολιτικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, εγώ τον είχα γνωρίσει πριν 30-35 χρόνια, είχα περάσει από το εργοστάσιο τυχαία. Και, είναι άνθρωπος που έχει προσφέρει στην κοινωνία και με τα εργοστάσια που έκανε και εργαζόμενοι. Έχει μια τρέλα, αλλά έχει και δημιουργία. Είναι λίγο... Εγώ δεν τον θεωρώ κακό. Όχι, δεν είναι κακός ο Κουτάρες. Δεν τον θεωρώ κακό. Αλλά σήμερα ένας δήμαρχος, κύριε Συρίγο μου, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Στο εξωτερικό οι δήμαρχοι εισπράττουν τους φόρους, οι δήμαρχοι έχουν εξουσία, οι δήμαρχοι έχουν δυνατό. Ενώ εδώ, αν κουνήσει κάτι ο δήμαρχος, θα πάει και φυλακή. Γιατί οι νόμοι δεν τον καλύπτουν. Πολλοί δήμαρχοι που με πλησιάζουν μου λένε, βοηθήστε μας να αποκτήσουμε δύναμη. Γιατί πού να δώσει δύναμη τώρα? Άμα δώσει όμως η κυβέρνηση δύναμη στους δημάρχους, θα τη χάσει τη δύναμη. Θα χάσει η ίδια τη δύναμη. Και έχουμε ένα κεντρικό σύστημα, αθηνοκεντρικό σύστημα φοβίας ότι αν δώσουμε περιφερειακή εξουσία θα καταστραφεί το κολονάκι. Μην μας πειράξετε το κολονάκι μας, πρόεδρε. Για τον κύριο Τσιτσικώστα, ένα νέο άνθρωπο, πώς τον βλέπετε αυτό, ναι? Εντάξει, αυτός απλά είναι πολύ δεξιός, ας πούμε, λίγο έχει βγει ένα προφίλ δεξιό. Δεν είναι κακό και για μας τους δεξιούς, κύριε Πρόεδρε, όταν λέω άλλο φασιστοειδής και άλλο... Ναι, ο άλλο, ναι. Εμείς που ανήκουμε στη λαϊκή δεξιά. Με χαιρετάει πάντα με μεγάλη καλοσύνη και η μητέρα του τυχαία μια μέρα ήμουνα στην Αθήνα. Πατέρας του ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Και η μητέρα του, σας λέω, ήταν μια κοντή λίγο...
μου μίλησε, ενώ αντίθετα αυτός είναι ψηλός, η μητέρα του είναι κοντή και μου έδειξε τον μπαμπά. Λέγομαι Τζιτζι Κώστα. Τζιτζι Κώστα, ήταν αξαφιά. Μου λέει, είμαι η κόρη του Περιφερειάρχη και σας αγαπάμε, μου λέει, και σας λατρεύουμε και σας κάνουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και κατέβει στην Αθήνα. Όλος ο κόσμος αγαπάει, ρε Πρόεδρε. Ναι. Όταν θα έρθεις να με πάρεις τηλέφωνο, αρθώ να πιούμε καφέ. Θέλω και στα άλλα κόμματα, δεξιά, αριστερά, να υπάρχουν άνθρωποι καλοί, συνεννοήσιμοι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να είναι ένας δεξιός, όπως είπατε, να είναι αριστερός. Δεν είναι κακό. Να είναι καλός άνθρωπος. Συνεννοήσιμος, δηλαδή να μπορεί να κάτσει και με τον Λεβέντη που είναι κεντρός. Βεβαίως. Πάνω σε μια κοινή βάση να βρούμε τα κοινά τα που μας ενώνουν και να παραμερίσουμε αυτά που μας χωρίζουν. Άλλωστε εμείς οι δεξιοί ψευτοκεντρό είμαστε εδώ που τα λέμε. Να σε καλά, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Γεια χαρά.